Έχοντας πλέον κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Πάτροκλο Γεωργιάδη με απόφαση που υπέγραψε χθες, οι Δήμοι Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδρίτσενας Κρεσθένων συντονίζουν τις ενεργειές τους προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές που έχουν σημειωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα σε πολλές περιοχές ευθύνης τους, αλλά και να προετοιμαστούν εν ώψη του νέου κύματος κακοκαιρίας που σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα πλήξει από την ερχόμενη Πέμπτη την Ηλία. Και οι δύο Δήμοι πραγματοποίησαν σήμερα έκτακτες συνεδριάσεις των συντονιστικών τοπικών οργάνων τους, όπου παρουσία όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων έθεσαν επιτάπητος τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ζητώντας την στήριξη της περιφέρειας αλλά και της πολιτείας για την άμεση επίλυσή τους, ώστε να παρεύουν σε σημεία όπου υπάρχουν πιθανότητες εκδήλωσης επικίνδυνων καταστάσεων. Ως επιτακτική έθεσε την ανάγκη του συντονισμού και της συνεργασίας όλων των δυνάμεων ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Θήμιος Γκοτζιάς, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που ενδεχομένως να δημιουργήσει η επικείμενη κακοκαιρία. Με την ασφάλεια των δημοτών μας και των ανθρώπων και περιουσιών, αντιλαμβάνεστε ότι εμείς θα πρέπει να είμαστε σε συνεχή επικοινωνία, αφενός μεν, ώστε να συντονίσουμε καλύτερα τις ενεργείες μας για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο βαθμό που μπορεί ο καθένας από τη μεριά του να ανταποκριθεί και με τα μέσα που έχει. Ο αντιδήμαρχος και υπεύθυνος της πολιτικής προστασίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, Γιώργος Γεωργακόπουλος, παίρνοντας το λόγο, έκανε εκτενή αναφορά στις ζημιές που έχουν προκληθεί από την κακοκαιρία σε πολλά χωριά και οικισμούς του Δήμου, αλλά και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, με κυριότερες τις κατολισθήσεις αλλά και τις καταστροφές σε σπίτια και υποδομές. Τα μηχανήματα του Δήμου εργάζονται πυρετοδός, όπως είπε, για την αποκατάσταση των ζημιών σε κρίσιμα σημεία, ενώ αναφερόμενος στον Αλφιό χαρακτήρισε ημίμετρα τα όσα γίνονται, τονίζοντας ότι πρέπει επιτέλους να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την εκτέλεση σωστού αντιπλημμυρικού έργου που θα θωρακίσει τις παραποτάμιες περιοχές. Αποσπασματικές παρεμβάσεις ο Αλφιός δεν δέχεται. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε να δώσουμε την ασπιρίνη, με ασπιρίνη να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Υπάρχει έγκριση μελέτης οριοθέτησης ποταμού ανάντι του φράγματος, δεν είναι δημαριακή, και περίπου μέχρι την τοπική κοινότητα Λιναριάς. Εκεί προβλέπονται έργα προστασίας προϋπολογισμού 6 περίπου εκατομμυρίων ευρώ και βρίσκεται στη διαδικασία της προκήρυξης. Και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Ας μην ακούγονται λοιπόν τέτοια πράγματα ότι με 2.000 ή με 3.000. Όντως υπήρχε ανάθεση εκ μέρους του Δήμου στη συγκεκριμένη μεριά, στα άσπρα σπίτια, εκεί που κατεβαίνει ο ρήμανθος για να ενωθεί, υπήρχε ανάθεση από το Δήμο με 5.000 ευρώ και δυστυχώς στο σημείο εκείνο έσπασε. Και τα νερά πέρασαν κανονικά. Γι' αυτό λέμε ότι μην ακούμε για τέτοια πράγματα. Χρειάζονται ριζικές παρεμβάσεις, χρειάζονται παρεμβάσεις ουσίας και όχι ημίμετρα, όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις για να λυθούν τα προβλήματα στον Αλφιό ποταμό που πράγματι είναι μεγάλα. Και είδατε πώς απέδωσε το έργο που έγινε κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο. Σε ετοιμότητα βρίσκεται και η Πυροσβεστική Υπηρεσία εν ώψη του νέου κύματος κακοκαιρίας, όπως διαβεβαίωσαν ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Δυνάμεων της Ηλίας Νίκος Νικολακόπουλος και ο Διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου της Αρχαίας Ολυμπίας Ανδρέας Μπονάτσος. Ωστόσο, από τον κύριο Νικολακόπουλο ζητήθηκε να ενημερωθούν εγγράφως όλοι οι πρόεδροι των κοινοτήτων, ώστε να απομακρύνουν οι κάτοικοι ζώα και μηχανήματα από τις παρόχθιες περιοχές, αφού, όπως τόνισε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα επέμβουν μόνο σε περίπτωση που κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Σε περίπτωση που έχουμε κατευθύνσεις και έχουμε αιτήματα παροχή βοηθείας ορεινά ή οτιδήποτε αλλού, πρέπει να υπάρχει προσβασιμότητα. Η βασική προϋπόθεση δηλαδή να είναι οι δρόμοι ανοιχτοί. Γιατί αν κινδυνεύουν άνθρωποι και δεν μπορούν να περάσουν οριστικά οχήματα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, πρώτο μέλημά σας πρέπει να είναι τα οχήματα για τη διάνοιξη στον δρόμο. Να υπάρχει προσβασιμότητα. Δεύτερο, θα ήθελα να πάρθει η απόφαση τώρα σωστό να ενημερώσετε όλους τους προέδρους των κοινοτήτων, των παραποτάμιων κοινοτήτων, να απομακρύνουν από τις αγρικίες ή οτιδήποτε ησυχίες που έχουν, οτιδήποτε ζώα έχουν ή οτιδήποτε μηχανήματα, γιατί η υπηρεσία η δική μας δεν θα πάει για βοήθεια να βγάλει το γουρούνι ή τα πόδια του αγνού. Θα πάμε μόνο για ανθρώπινη ζωή. Δεν θα διακινδυνεύσουμε, δεν θα δώσουμε το λύνο γιατί θα δώσουμε πυροσβέστες,
για να πάω να βγάλω πρόβατα ή ζώα ή οτιδήποτε άλλο, γουρούνια, έτσι, όπως έγινε πέρσι στο... και πιο παλιά στο Καλυβάτι, όπου τη δηλαδή στο να πηγούμε. Το συντονιστικό τοπικό όργανο του Δήμου Αρδίτσενας Κρεσταίνων συνεδρίασε παρουσία του προϊσταμένου τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας Χρήστου Καραγιάννη, όπου και κατέγραψε τα όσα συζητήθηκαν για τα μέτρα που λαμβάνει ο Δήμος τόσο για την αποκατάσταση των ζημιών, όσο και για την αντιμετώπιση των νέων προβλημάτων το επόμενο κρίσιμο πενθήμερο. Το πρόβλημα παραμένει στην ζώνη της Παπαδούζου. Αν σήμερα τα συνεργεία μας δεν μπορέσουν στο κεντρικό σημείο ρήξης να έχουν αποτέλεσμα, ο κάμπος θα δοκιμαστεί μαζί με ό,τι είναι εγκατεστημένο επάνω σε αυτή την περιοχή. Το μεγάλο αρδευτικό έργο, όλες αυτές τις υποδομές. Και βέβαια υπάρχει κίνδυνος και στις παρακείμενες ιδιοκτησίες κατά μήκος του παραποτάμιου δρόμου, κατά μήκος της Παπαδούς. Με την πρώτη εκδήλωση πρέπει οι άνθρωποι αυτοί δεδομένοι δεν τους προστατεύουν πλέον ανάγχωμα να απομακρυνθούν από εκεί. Οι εντολές θα παρθούν πολύ έγκαιρα. Γιατί παρακολουθούμε το θέμα, αυτή τη στιγμή είναι πολυμελές κλιμάκιο με όλο τον κοινωνικό εξοπλισμό μας εκεί, σε αυτό το σημείο. Ο Δήμαρχος Αρδίτσενας Κρεσταίνων, Σάκης Μπαλιούκος, ζήτησε στη διάρκεια της συνεδρίασης να ληφθούν αποφάσεις για τα εξής θέματα: να κηρυχτεί ολόκληρος ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς όπως είπε, υπάρχουν ακόμα περιοχές όπου δεν έχουν προλάβει να καταγραφούν οι ζημιές. Να δοθούν μηχανήματα από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας αλλά και από τα στρατόπεδα του νομού, τα οποία θα παρεύουν σε ρέματα και κήτες για τον καθαρισμό τους. Και τέλος, ζήτησε την έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας, ώστε οι εργολάβοι που εκτελούν έργο στην περιοχή να μπορούν να μεταφέρουν ογκόλυθους στο ποτάμι για την κατασκευή αναχωμάτων. Για συνδρομή μηχανολογικού εξοπλισμού, για προκειμένου να κάνουμε παρεμβάσεις σε επαρχιακό δίκτυο, σε οδικό δίκτυο, πρωτεύον οδικό δίκτυο, έτσι, διαχωρίζω το αγροτικό, είναι δεύτερης μέρας πράγματα που πρέπει να κινήσουμε, και καθαρισμούς ρεμάτων με προτεραιότητα, τους οικισμούς, τα ποτάμια κλπ. Που διέρχονται από οικισμούς ή πλησίων οικισμών. Παρακαλώ, ο εξοπλισμός ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιείται από την επαρχία μπορεί να διατεθεί σε εμάς και να είναι χρήσιμος. Και αν στερούνται χειριστών, να καλέσουμε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο και να προσλάβουμε διμηνίτες να μπορέσουμε να τα προωθούμε. Και δεν περιορίζουμε, αυτή είναι η πρόταση την οποία κάνουμε στην Περιφερειακή Ενότητα, δεν το περιορίζουμε μόνο για εξυπηρέτηση της χωρικής του Δήμου, της περιοχής μας, αλλά και σε άλλους Δήμους. Και στο διπλανό Δήμο Ολυμπίας μπορούμε να παράσουμε βοήθεια μέσα από αυτή την κίνηση, αν μας παρασχεθεί ο εξοπλισμός.